Η μέρα σήμερα πετύχαμε μία περίεργη συγκυρία, αλλά από ό,τι φαίνεται κάθε μέρα έχουμε δύσκολες συγκυρίες. Νομίζω ότι ο σκοπός όσων έχουμε μαζευτεί εδώ πέρα είναι κοινός. Ψάχνουμε να βρούμε συλλογικά απαντήσεις απέναντι στην λέλαπα που δημιουργείται στην κοινωνία μας, απέναντι στο φασισμό. Η ανησυχία όλων μας είναι ότι βλέπουμε μία ήδη συντηρητική κοινωνία να συντηρητικοποιείται ακόμα περισσότερο και να οδηγείται στον εκφασισμό. Ουσιαστικά και μετά την άνοδο της Χρυσής Αυγής, άλλοι την περιμέναν, άλλοι όχι, και πλέον την είσοδό της στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, τα πράγματα έχουν αλλάξει. Ήδη η Χρυσή Αυγή στηριζόταν τόσο από την μηδιακή εξουσία όσο και από τα κόμματα εξουσίας και έχει βρει εύκολα πάτημα πλέον στα σπίτια πολλών Ελλήνων και όχι μόνο Ελλήνων, έτσι. Και αρχίζει πλέον και αποκτά μηχανισμούς και η δύναμή της βαθαίνει στην κοινωνία. Ο προβληματισμός είναι κοινός. Ξέρουμε ότι έχουν αρχίσει και δημιουργούνται ομάδες αντιφασιστικές στις γειτονιές, ομάδες μεταναστών που αρχίζουν πλέον και πιο συγκεκριμένα προχωράνε στη δράση. Αφήνουμε λίγο πίσω μας τη θεωρία, αν και αυτή είναι αναγκαία, και προετοιμαζόμαστε για τις μέρες που έρχονται. Δεν θέλω να φανώ τόσο απεσιόδοξη, αλλά το πρόβλημα είναι μπροστά μας. Διαβάζουμε συνέχεια για φασιστικές επιθέσεις. Βλέπουμε τις δημοσκοπήσεις, ορισμένες παρουσιάζουν τη Χρυσή Αυγή τρίτο κόμμα. Και βλέπουμε τη δύναμη που έχουν πάρει όταν μπορούν, για παράδειγμα, σε ξένα μέσα μαζικής ενημέρωσης να δηλώνουν ότι η χώρα βρίσκεται ήδη σε κατάσταση εμφύλιου πολέμου και ότι έχουν στα χέρια τους τις δυνάμεις καταστολής. Θα αφήσω το λόγο εδώ πέρα στους πολύ καλούς ομιλητές μας. Θα ξεκινήσουμε με τον Λάζαρο Πετρονελίδη. Είναι από το Σύνδεσμο Αντιρρησιών Συνείδησης. Καλησπέρα. Καιρό έχω να το κάνω αυτό το πράγμα, οπότε να με συγχωρήσετε αν λίγο κάτι δεν πάει καλά στο λόγο. Μικροφωνή, πάντως λίγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ και το Ασάντε και τους Ηλιόσπορους για την πρόσκληση. Αν και η αλήθεια είναι ότι με δυσκόλεψε λίγο σε προσωπικό επίπεδο. Είχα πάρει την απόφαση να μην εκπροσωπήσω πια το σύνδεσμο, όχι γιατί διαφωνώ μαζί του, αλλά γιατί υπάρχουν πάρα πολλά νέα παιδιά τα οποία πια πρέπει να μπορούν να εκπροσωπούν. Ακούγεται. Ναι, ακούγεται. Τώρα. Okay. Όπως επίσης είναι και μία εκδήλωση η οποία ζητάει απαντήσεις. Και συνήθως όταν έχουμε να δώσουμε απαντήσεις εντετελεσμένα, αυτό σημαίνει ότι δεν έχουμε βάλει τις ερωτήσεις τότε που πρέπει να τις βάλουμε. Ή δεν τις ακούγαμε τότε που μπαίνανε. Έτσι, γι' αυτό δημιουργούνται αντετελεσμένα. Θέλω να μεταφέρω ότι η αγωνία που την εισέπραξα προχτές, μιλώντας με τον πρόεδρο της Γεωργιανής Κοινότητας, στις 23 του μήνα οργανώνεται μια εκδήλωση εκεί, με τη ΣΥΠΑ της Αρμοστίας για τους πρόσφυγες, μιας ανεξάρτητης της Εθνικής Αρχής για τα Δικαιώματα των Ανθρώπων, που είναι ανεξάρτητη διοικητική αρχή, κρατικός φορέας, και ζήτησαν από τη Γεωργιανή Κοινότητα το χώρο τους, τον Κάκρασο, για να οργανώσουν την εκδήλωσή τους. Να κάνουν μια παρουσίαση μάλλον της καταγραφής για τη ρατσιστική βία που έγινε το περασμένο 8 μήνα. Και είχε μια αγωνία ο άνθρωπος, ο οποίος έδωσε την αίθουσα, τι θα γίνει μετά. Πέρσι που είχε γίνει αυτό το πράγμα, που την είχε ξαναδώσει, δεν υπήρχε αυτό το ερώτημα. Και το μοιραζόταν μαζί μου και μου έλεγε: Λάζαρε, εγώ τους είπαμε, οκ, στις 23 ώρα θα πάνε καλά. 20 μέρες μετά, ποιος μου βεβαιώνει εμένα και αν μου χτυπήσει το κοντόνι μια μέρα και θα μπουν, ας πούμε, 15 άτομα να τα κάνουν λίπα. Και το λέει αυτό ο Αυταντήλ, γιατί ξέρει πάρα πολύ καλά ότι
πριν από 15 μέρες είχαμε την επίθεση στην κοινότητα της Τανζανίας. Ξέρει ότι στις, πέρσι είχαμε τους, ολόκληρη διαδήλωση κάτω από το γραφείο των Σομαλών στη Φιλής, που αναγκάστηκαν να φύγουν οι άνθρωποι εκεί πέρα. Πρόπερσι είχαμε την επίθεση στην Αφγανική κοινότητα στην αυμή του, στο παλιό γραφείο, που τους ανάγκασε και φύγαν από εκεί, από την Αττική και έφτανε στο κέντρο. Και όλα αυτά που έχουν γίνει στο μεταξύ. Αισθάνθηκα λοιπόν ότι πρέπει να δώσουμε κάποιες απαντήσεις στους ανθρώπους αυτούς και γι' αυτό ήρθα. Υπόθηκε η Ελλάδα ήταν μια κλειστή χώρα και είναι ακόμα μια κλειστή χώρα. Έλληνας δεν γινώσουν ποτέ, μέχρι πριν 2 χρόνια δηλαδή, δεν γινώσουν ποτέ στην κυριολεξία. Θα τα πει όμως ίσως ο Δημήτρης Οξόπουλος καλύτερα από μένα αυτό. Σε αυτό όμως το πλαίσιο μιας κλειστής χώρας που δεν δέχεται κάποιον να έχει την τιμή να γίνει Έλληνας, λέξεις όπως η πατρίδα, η τιμή, το έθνος, το αίμα έχουν ένα άλλο δικό, είναι μεταφυσικές ας πούμε και έχουν ένα άλλο δικό βάρος. Και ιδίως αν θυμηθούμε ότι, για να το συνδέσω λίγο και με το κομμάτι του στρατού που μέσα από αυτό έχουμε εδώ, ότι στην μια γενιά σχεδόν πριν κυβερνούσε μια στρατιωτική κυβέρνηση στην Ελλάδα. Όταν λοιπόν κάποια στιγμή ένας παλαβός, ξέρω εγώ, Μαραγκάκης εμφανίστηκε και άρχισε να μιλάει ότι δεν θέλει να πάει στρατό γιατί συνειδησιακό δικαίωμα, ήταν ένα περίεργο πράγμα γιατί μιλούσαμε για συνείδηση σε μια χώρα που δεν είχε συνηθίσει να ακούει τέτοια πράγματα. Μιλούσαμε για δικαίωμα σε μια χώρα που δεν έχει κατά τη γνώμη μου κουλτούρα δικαιωμάτων. Ήταν άγνωστες λέξεις όλα αυτά που λέγαμε τότε. Το ερώτημα είναι βέβαια τι γίνεται τώρα και πολλές φορές σαν ομάδα συζητάμε αν πετύχαμε ή αποτύχαμε, με την έννοια ότι αν αυτή τη στιγμή έχουμε ας πούμε στον χώρο των αντιρρησιών 15 άτομα τα οποία έχουν βγει δημόσια και έχουν μιλήσει και έχουν πει την άρνησή τους, δεν θέλουν να πάνε, και έχουμε και άλλα 10 άτομα που έχουν κάνει ολική άρνηση, είναι καλό αν σκεφτεί κανείς ότι πριν 3 χρόνια είχαμε 2-3 όλους και όλους. Αλλά αν σκεφτεί κανείς 30 χρόνια ιστορίας αυτού του πράγματος, έχω την αίσθηση ότι λίγο πρέπει να μας προβληματίσει και εκεί έρχονται ερωτήσεις που δεν πήγανε, που είμαστε αναγκαίοι τουλάχιστον το δικό μας το κομμάτι. Μια ερώτηση που δεν έχει πει ποτέ ας πούμε και συζητηθεί ούτε στους χώρους, στα κινήματα, ούτε πουθενά. Τι είναι αυτό το περίφημο τρελόχαρτο, το οποίο το παίρνει ο κόσμος και δεν πάει στρατό, όταν στο Ισραήλ, που είναι η πιο μιλιταριστική χώρα του κόσμου, ουσιαστικά τα δικαστήρια στέλνουν τα παιδιά 2-3 φορές φυλακή και μετά τους υποχρεώνουν, τους διώχνουν με τρελόχαρτο. Και τα παιδιά πάνε και λένε δεν είμαστε τρελοί, δεν είμαστε αυτό, θέλουμε να διεκδικούμε ότι δεν θέλουμε να πάμε στρατό γι' αυτό το λόγο. Εδώ στην Ελλάδα γίνεται το τελείως αντίστροφο. Νέα παιδιά τα οποία δεν θέλουν να πάνε στρατό, κουβαλάνε τις μαμάδες τους, τους θείους τους, παίρνουν πάνε σε γιατρούς, κάνουν ό,τι μπορεί να φανταστείς, ας πούμε, για να μην βγουν να πούνε ανοιχτά αυτό το οποίο θέλουν. Έτσι. Πολιτικές ομάδες δεν πήραν ποτέ θέση, το ζήτημα του εθνικισμού δεν συζητήθηκε ποτέ, η Ελλάδα είναι ακόμα ετρακός στη Λεωνίδα στα μυαλά των ορισμένων ανθρώπων και οι μορφές του Καρασκιά και του Κουλεκοντρώνη στα σχολεία. Οι εξοπλισμοί που πρόσφατα μια έρευνα που έβγαλαν οι οικολόγοι του γραφείου του Ευρωβουλευτή μας έδειξε ότι έχουμε επιβάρυνση, αν πηγαίναμε με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον εξοπλισμό των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα είχαμε 100 δισεκατομμύρια χρέους λιγότερα, 108,1 συγκεκριμένα. Αυτό λοιπόν ήταν επίσης ένα θέμα ταμπού, τα τελευταία χρόνια άρχισε να συζητιέται. Και μέσα σε όλο αυτό, βάζοντας επίσης το ότι το ΙΠΕΘΑ είναι από τους μεγαλύτερους εθνικής άμυνας, από τους μεγαλύτερους εργοδότες της χώρας, φτάσαμε εδώ. Έτσι φτάσαμε εδώ. Μπορείς να κάνουμε αυτές τις κουβέντες. Έχουμε φτάσει πια λοιπόν στο σημείο άνθρωποι να φτιάχνουν μικρούς στρατούς, τύπου Χρυσή Αυγή, έτσι. Και με έναν εθνικισμό που ποτέ δεν πολεμήθηκε, και με το αίμα και την τιμή που το έχουν τα 2/3 του συνθήματός τους, έτσι, να ενεργούν όπως ενεργούν. Στεναχωριέμαι λίγο που δεν βλέπω μετανάστες εδώ πολλούς, δηλαδή βλέπω παιδιά που τα ξέρω, αλλά θα ήθελα να βρω περισσότερα και προσώπους από κοινότητες.
Βέβαια, αυτή τη στιγμή, αν είσαι μετανάστη, κυκλοφορεί στι 10 ώρα το βράδυ, ας πούμε, στον δρόμο, έχετε μία στι τρει προοπτικέ να φτάσει σπίτι του. Η άλλη, η δεύτερη προοπτική να τον πετύχει κάπου τη Αδριάννα Τολιανή, η τρίτη προοπτική να τον πιάσει ο Δέντια με τον Ξένιο Δία. Ένα από τα μεγαλύτερα επικοινωνιακά κόλπα κατά τη νέα τη εποχή μα. Και ακόμα και να έχει καρδιά να ταλαιπωρήσει λιγάκι έτσι, και να παίξει μαζί. Συνέβη δηλαδή σε ένα φίλο πριν την περασμένη εβδομάδα που ήταν και αναγνωρισμένος πρόσφυγας και όταν τον συλλάβανε και του είπαν γιατί και πώς. Ναι, δεν αισθάνομαι. Και εδώ θα το κάνει. Του έλεγαν εν πωλήσει αστυνομικοί ότι σε πιάσαμε για τις υψηλώσεις. Σε πιάσαμε για τις υψηλώσεις και ουσιαστικά βγήκε από την αστυνομία παρέμβαση στην Ελλάδα αμνηστίας επειδή ήταν στο προηγούμενο διοικητικό του Συμβουλίου. Λοιπόν, ο Ξένιος Δίας είναι για μένα το επόμενο στάδιο ενός παιχνιδιού που έπαιζε η αστυνομία τον προηγούμενο καιρό. Για όσοι ζείτε κοντά στη Βικτόρια θα το έχετε δει. Εγώ το έχω δει να συμβαίνει. Έπαιρναν τους ανθρώπους, τους έβαζαν χειροπέδες, είχαν δεν είχαν γραφιά, τους κάνανε ένα γύρο στα στενά. Να δει ο κόσμος στα βαλκόνια ότι η αστυνομία κρατάει τους μετανάστες και τους αφήναν λίγο παραπέρα. Αυτή τη στιγμή τα νούμερα που μας δείχνει η αστυνομία λένε ότι 33-34.000 έχουν προσαχθεί, 3.000 μόνο δεν είχαν καρδιά, δηλαδή 30.000 άνθρωποι τα λιγότερα τζάμπα. Και ουσιαστικά αυτή τη στιγμή στους 100 που συλλαμβάνουν, ένας αν έχει ζήτημα, διότι είναι αυτός που έχει έρθει στην Ελλάδα και δεν ξέρει τι γίνεται. Αυτοί που ξέρουν τι γίνεται, απλά δεν βγαίνουν από τα σπίτια τους. Πά στην αφγανική κοινότητα, ας πούμε, που είχε μαθήματα ελληνικών τέτοια ώρα και τύπου είχε 20-25 άτομα, τώρα έχει 3. Στραπογκοντήλ. Λοιπόν, αλλάζει ο κόσμος μας. Για να τελειώνω, και επειδή θέλει και προτάσεις η κουβέντα, θέλω να κρατήσω όμως να μιλήσω και λίγο μετά. Ένα σημαντικό πράγμα που νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε είναι να κάνουμε δουλειά στις γειτονιές. Στη γειτονιά πάβει η απρόσωπη σχέση. Στη γειτονιά πάβει να είναι ο Κενιάτης, ο Αφγανός, ο Βούλγαρος, ο Αλβανός, είναι ο διπλανός που έχει όνομα, επώνυμο, τον βλέπεις το πρωί, τα παιδιά σας πάνε μαζί σχολείο. Η δράση της γειτονιάς είναι ένα πολύ σοβαρό κομμάτι και για μένα είναι, να μην πω η μόνη λύση, αλλά μια λύση από την οποία περιμένω πράγματα. Το δεύτερο πράγμα είναι, ζούμε ακόμα υπάρχουν μερικοί θεσμοί. Ακόμα υπάρχουν κάποια δικαστήρια που λειτουργούν. Ακόμα υπάρχουν τα συμβούλια ένταξη μεταναστών στους Δήμους, για όσους το ξέρουν και ο Δήμος της Αθήνας έχει. Το λέω γιατί είναι χώροι που είναι καθήκον τους να μιλάνε και να δουλεύουν για το μεταναστευτικό. Όλο αυτό το πράγμα γίνεται με πολύ μεγάλο, με πολύ μεγάλη ο χώρος, ο νόμος για το καλύτερο, που θεσπίζει τα συμβούλια ένταξης μεταναστών είναι εδώ και 2 χρόνια. Εδώ και 2 χρόνια όλοι οι Δήμοι της Ελλάδας θα έπρεπε να έχουν τέτοιες δομές. Σε μια έρευνα που είχα κάνει το καλοκαίρι, οι 140 από τους 320 Δήμους είχαν φτιάξει σε. Έτσι. Και αυτοί οι 140 δεν συζήτησαμε για την ποιότητα, απλά ξέραμε ότι έγιναν. Άρα λοιπόν βλέπεις ότι θεσμικά υπάρχει μια πολύ μεγάλη αντίθεση. Οι τοπικοί άρχοντες δεν θεωρούν προτεραιότητα να μιλήσουν για τους μετανάστες και την ένταξή τους και τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν. Θεσμοί λοιπόν, εγώ είμαι υπέρ των θεσμών, έτσι, σύλλογοι, ένας πολύ ωραίος δείκτης θα είναι πόσοι μετανάστες είναι μέλη σε συλλόγους των νέων, σε πολιτιστικούς συλλόγους της γειτονιάς τους. Δηλαδή έτσι τρίβονται οι άνθρωποι και γνωρίζονται. Γιατί είχαμε την εμπειρία να δουλέψουμε με ανθρώπους, είχα την εμπειρία να δουλέψουμε με ανθρώπους που μου έλεγε εγώ, οι μετανάστες είναι φίλοι μου, τα δεν είναι φίλος μου, τα δεν είναι φίλος μου. Ωραία. Πόσες φορές έχεις πάει σπίτι του, καμία. Ποιο είναι το παρελθόν του, τίποτα. Πώς το ένα το άλλο, δηλαδή, ποιο λύζουμε, αλλά προσωπικές ερωτήσεις δεν υπήρχαν. Έτσι, ζούσαν προσωπικές επαφές, δεν υπήρχαν. Και ένα τρίτο πράγμα, ακούμε όσο μπορούμε τις κοινότητες των μεταναστών και τι θέλουν αυτοί και με τον τρόπο που το θέλουν. Πολλές φορές έχουμε στο μυαλό μας δικούς μας τρόπους, πολιτικά πλαίσια ενδεχομένως, αντιλήψεις κτλ. Δεν είναι απαραίτητο ότι αυτό που έχουμε εμείς συμπίπτει με αυτό που έχουν αυτοί και με τις ανάγκες που έχουμε τώρα. Τους ακούμε και σιγά σιγά, αν θέλεις να κάνεις κάτι, το κάνεις. Αλλά πρώτα ακούς. Με αυτή την έννοια, ξέρω ότι θα ακούσουμε πολλά πράγματα από τα παιδιά του ΑΣΑΝΤΕ. Θα ήθελα να ακούσω περισσότερα από το κοινό τους που θα μπορούσαν εδώ.
Θα ξαναμιλήσω μετά. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ τον Λάζαρο Τραμελίδη. Να σας συστήσω και τους υπόλοιπους ομιλητές, ήταν η παράληψή μου. Έχουμε την Ιωάννα την Κουρτοβίκ, είναι ο Δημήτρης ο Χριστόπουλος και ο Δημήτρης ο Ψαράς. Έχουμε το... Ορίστε. Και ο Πέτρος ο Κουτσούμπας και τα παιδιά από το Ασάντε που θα μιλήσουν εσύ. Παιδιά. Κλείσε το ένα, ναι. Θα υπάρξουν οι ομιλίες, θα διακύσουν περίπου 10-15 λεπτά ο καθένας, ίσως και λιγότερο. Το νόημα είναι να δώσουμε και χρόνο σε ερωτήσεις για να προσπαθήσουμε να διαμορφώσουμε τις απαντήσεις συλλογικά, όπως είναι και ο σκοπός αυτής της συζήτησης. Οπότε συνεχίζουμε με την Ιωάννα Κουρτοβίκ, δικηγόρο. Μέλος του Δικτύου για τα κοινωνικά και πολιτικά δικαιώματα. Να πω λοιπόν, αναφέρθηκες σε αυτή την... Μια μέση ένταση και να μιλάτε από απόσταση. Δεν θα ακουγόμαστε. Εγώ είμαι και λίγο άρρωστη. Δεν μπορώ να ακουστώ για να μην ακούγεται. Ή μιλώντα χαμηλόφωνα. Να πω λοιπόν, ναι, αλλά πρέπει να ρυθμίζω τη φωνή μου σε πολύ χαμηλό, σε τόσο χαμηλό. Είδαμε λοιπόν σήμερα πραγματικά τη συνέντευξη του Παναγιώταρου στο BBC, όπου δηλώνει ότι έχουμε εμφύλιο πόλεμο. Έχουμε εμφύλιο πόλεμο, λέει, γιατί από τη μια είναι οι εθνικιστές εμείς. Και από την άλλη είναι οι μετανάστες, έχουμε εμφύλιο πόλεμο γιατί είμαστε σε πόλεμο με το σύστημα και με όσους όλους το εκπροσωπούν. Και μας δηλώνει ακόμα ο Παναγιώτερος σε αυτή τη φοβερή του συνέντευξη ότι έχουν μαζί τους το 60% των σωμάτων ασφαλείας. 60% της αστυνομίας σημαίνει 30.000 ένοπλοι. Η αστυνομία είναι 50.000 ένοπλοι. Υπάρχουν και κάποιοι ψυχικά διαταραγμένοι. Πολύ βασικά, αλλά λίγοι έχουν κρυφθεί τέτοιοι ώστε να μην κρατάνε όπλα. Όλοι οι υπόλοιποι λοιπόν κρατάνε όπλα. Μιλάμε λοιπόν για έναν στρατό. Έναν στρατό παθιασμένο και επικίνδυνο που μας κάνει να περνάμε ρίγη όλους εμάς που ζήσαμε κόστα μια δικτατορία. Ο εχθρός λοιπόν έχει μπει στη ζωή μας, είναι μέσα μας, ανάμεσά μας. Βάζει τις προτεραιότητες. Βάζει την ατζέντα στο ζήτημα των δικαιωμάτων. Δεν τη βάζει πια ο δικός μας ο χώρος, δεν τη βάζουν οι δικοί μας οι χώροι. Όπως γινόταν μέχρι σήμερα την ατζέντα των δικαιωμάτων, τη βάζει η Χρυσή Αυγή και καθορίζει πολιτικές εξελίξεις. Καθορίζει τη συζήτηση στο θέμα αυτό. Και μας διαπερνά δέος και απορία. Δεν τα καταφέρνω. Αναρωτιόμαστε λοιπόν αν ήταν οι Έλληνες ρατσιστές, έρχεται και ξανάρχεται στη συζήτηση, αν τυχόν αυτή η δηλητηριώδης ρίζα που έθρεψε τους σταγματασφαλίτες, τους χίτες, που στήριξε την Καρφίτσα, που στήριξε την, τη ΣΕΠΕΝ, τη Χούντα φυσικά, το ΕΝΕΚ, την ΕΠΕΝ και την ΕΚΟΦ και όλα αυτά τα σχήματα και γεννάει σήμερα αυτά τα αποβράσματα που βρίσκονται στη Βουλή. Αναρωτιόμαστε αν αυτό είναι μοίρα μας, είναι ρίζα μας, είναι ζυμωμένο στην ελληνική κοινωνία, αν είμαστε καταδικασμένοι να είμαστε η πιο ακροδεξιά σήμερα κοινωνία στο δυτικό κόσμο, δεδομένου ότι νεοφιλελεύθερη πολιτική υπάρχει παντού, αυταρχισμός και καταστολή υπάρχει παντού. Η Ελλάδα όμως είναι η μοναδική χώρα στην Ευρώπη όπου ένα νεοναζιστικό, ένα ναζιστικό κόμμα δρώνει και ενεργό, μια δεξιά ναζιστική δρόσα και ενεργή, βρίσκεται μέσα στη Βουλή. Και βάζει την ατζέντα. Ή μήπως
εξαλλάχθηκε η ελληνική κοινωνία, εξαλλάχθηκε η κοινωνία, εκείνη που τραγούδισε τη φτώχεια και τη ξενιτιά, τραγούδισε τη τραπετσόνα και την κοκκινιά, αυτή η κοινωνία με εκείνες τις αξίες, πώς είναι δυνατόν σήμερα 14% να στηρίζει τη Χρυσή Αυγή και 14% τα σημερινά, μας είπαν πριν από λίγο, οι σημερινές δημοσκοπήσεις, και σε πολύ μεγαλύτερα ποσοστά να στηρίζει μια συντηρητική και ακραία δεξιά. Τη μάχη μέχρι σήμερα την καθόρισε ο αντίπαλος, ο εχθρός, στο πεδίο του μεταναστευτικού, και ήταν ένα πεδίο που ήταν προνομιακό για την ακροδεξιά και δεν ήταν προνομιακό για μας. Και νιώθω αγωνία να σκέφτομαι και να διαπιστώνω εδώ και πολύ καιρό, εδώ και ένα χρόνο, ότι όλα εκείνα τα εργαλεία με τα οποία προσεγγίσαμε τόσο το μεταναστευτικό όσο και τα ζητήματα της ακροδεξιάς, είναι εργαλεία ξεπερασμένα, είναι εργαλεία φτωχά, τα όπλα μας, το οπλοστάσιο μας δεν είναι ικανό να δώσει απαντήσεις σε μια νέα κατάσταση, σε ένα νέο σκηνικό. Ο λόγος μας δεν αγγίζει την κοινωνία, ο λόγος μας την αφήνει αδιάφορη, δεν μοιάζει να έχει σχέση με τα προβλήματά της, δεν την αφορά. Όταν προσπαθούμε με γενικεύσεις να απαντήσουμε σε αυτά τα ζητήματα, γενικεύσεις που είναι πολύ προσφυλείς στον χώρο της αριστεράς και στον ευρύτερο χώρο στον οποίο όλοι ανήκουμε εδώ μέσα, νομίζω ότι δεν βοηθιόμαστε στην αμυνά μας, πολύ περισσότερο δεν βοηθιόμαστε σε αυτή την επίθεση των ολομέτωπη που θα θέλαμε να κάνουμε απέναντι στον κίνδυνο, στον εφιάλτη που μας απειλεί και τον οποίο μέχρι στιγμής δεν μπορούμε να, αντιμετωπίσουμε. Μοιάζουμε να είμαστε οχυρωμένοι πίσω από μια αίσθηση υπεροχής ηθικής και ιδεολογικής, που ήταν μια πραγματικότητα εδώ και 5 δεκαετίες στην ελληνική κοινωνία, μια ηθικής και ιδεολογικής υπεροχής, την οποία σήμερα δεν έχουμε. Και οχυρωμένοι μέσα σε αυτήν παραγνωρίσαμε ότι ο αντίπαλος οργανωνόταν. Υποτιμήσαμε ότι η κρίση συσπήρωνε τα εθνικά ακροατήρια, ότι ο εθνικισμός έδινε ταυτότητα στους υποτιμημένους, τους περιθωριοποιημένους της κοινωνίας, ότι τους όπλιζε με εργαλεία υπεροχής που ήταν το μίσος και η δύναμη, η εξουσία απέναντι στον αδύνατο. Τους όπλιζε με μια ταυτότητα που κτίζεται, έτσι κι αλλιώς η ταυτότητα, κτίζεται πάντα με την απόρριψη του άλλου. Το εγώ κτίζεται όταν υπάρχει το αντίπαλο άλλο. Εκεί πάνω γεννιέται ο εθνικισμός, γεννιώνται οι ταυτότητες του μίσους. Παραγνωρίσαμε και υποτιμήσαμε ότι το φίδι, με μιλάμε για τα αυγό του πια, φαντάζομαι, αποκτούσε οπλισμό, ιεραρχία, δομές, αποκτούσε στρατό, αποκτούσε σχέδιο, και ένα σχέδιο το οποίο έχει την ικανότητα να προσαρμόζει στις ανάγκες, να προσαρμόζει στις αλλαγές. Είχε ιδεολογικό υπόβαθρο, το ναζιστικό, αυτό που βρίσκαμε στα site του μέχρι πριν από λίγο καιρό, είχε κεφάλαια, είχε χρήματα, είχε λεφτά που δεν ξέρουμε από πού ήταν αυτά τα λεφτά. Και βέβαια πέσαμε από τα σύννεφα όταν ανακαλύψαμε ούτε το χυδαίο υβρολόγιο του Παναγιώτερου αφορά την κοινωνία και την επηρεάζει, ούτε οι αιματοβαμμένοι στίχοι του και άδα την επηρεάζουν, ούτε τα ονκάμερα, οι ονκάμερα ξυλοδαρμοί επηρεάζουν, ούτε τα τατουάζ και το αίμα, ούτε εκείνη η φιγούρα SS του Κασιδιάρη απασχολεί ή αγγίζει εκείνο τον κόσμο, εκείνους τους οπαδούς που σπέβδουν αντρόπιαστα να δηλώσουν και σήμερα 14% υπέρ της Χρυσής Αυγής. Η Χρυσή Αυγή, λοιπόν, υπάρχει, έχει οργάνωση, ιεραρχία, στρατό, σχέδιο, όλα αυτά που είπα. Έχει και κάποια άλλα πράγματα, χρήμα, έχει και κάποια άλλα πράγματα που είναι πολύ σημαντικά. Έχει το κράτος με τον ρατσιστικό λόγο, με τον κυρίαρχο ρατσιστικό λόγο, να της ετοιμάζει το δρόμο, να της στρώνει το δρόμο. Η Ελλάδα είναι η χώρα σε όλη την Ευρώπη, η μόνη χώρα
η οποία έχει κρατικό ρατσιστικό λόγο. Παντού υπάρχει ρατσισμός. Παντού υπάρχει ρατσιστικός λόγος. Μόνο όμως στην Ελλάδα το ίδιο το κράτος, μέσα από τους πιο επίσημους εκπροσώπους του, μέσα από τον Πρωθυπουργό, τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης, τον εκάστοτε, κάποτε από τα στελέχη του Υπουργείου Δικαιοσύνης, θα αναφερθώ στον Καραγκούνη, τον Υφυπουργό και στις δηλώσεις του για τις οροθετικές, εκφράζει ρατσιστικό λόγο. Εκφράζει το μίσος, την περιφρόνηση, την αντίθεση και οργανώνει αυτή την αντίθεση ενάντια στον άλλο, στο μετανάστη, την οροθετική, την πόρνη, τον ομοφυλόφιλο και πάει λέγοντας. Στην Ελλάδα δεν είναι μόνο για τη μεταναστευτική ρητορία των πολιτικών, είναι η προσδοκία που εκφράζεται από τον ίδιο τον επίτιμο αρχηγό του Γέστου, Φραγκούλη, ότι θα κατακτήσει, θα στήσει το νέο Βυζάντιο, θα πάρει την πόλη κάποια στιγμή. Είναι η παρουσία του επίτιμου Γες στη δίκη, στη γνωστή δίκη, τον ΝΟΙΚ, αυτόν που διατείνονταν ότι θα φτιάξουν τα ρούχα τους με το δέρμα Αλβανού μέσα σε μια επίσημη παρέλαση. Ήρθε μάρτυρας υπεράσπισης σε αυτή τη δίκη ο Φραγκούλης και είναι επίτιμος Γες. Η χρήση βέβαια του όρου λαθρομετανάστες έχει περάσει στο καθημερινό λεξιλόγιο και στο νόμο. Δεν φαντάζομαι να υπάρχει, δεν ξέρω αν υπάρχει άλλο νομικό λεξιλόγιο στην Ευρώπη που με τόση άνεση να χρησιμοποιεί έναν τόσο υποτιμητικό όρο και να περνάει στην κοινωνία την αίσθηση, την εντύπωση, την άποψη ότι υπάρχουν, ότι μπορεί να υπάρχουν λαθρέοι άνθρωποι και μπορεί να υπάρχουν λαθρέες ζωές. Και βέβαια αυτό το οποίο πολύ περισσότερο έχει η Χρυσή Αυγή είναι η τεράστια δικτύωσή της μέσα σε ολόκληρο το διοκτικό μηχανισμό. Και δεν μιλάω μόνο για τον αστυνομικό μηχανισμό. Είναι γνωστή η στάση που κρατάει η αστυνομία απέναντι στη Χρυσή Αυγή, είναι γνωστό ότι στις περιοχές που ψήφιζαν ΜΑΤ είχαν συντριπτικά ποσοστά πλειοψηφίας υπέρ της Χρυσής Αυγής, τέτοια που να πιστεύουμε ότι πάνω από το μισό των σωμάτων ασφαλείας ψηφίζουν σήμερα Χρυσή Αυγή, το 60% λέει ο Παναγιώτερος, μπορεί να έχει και δίκιο. Δεν έχουμε μόνο την κάλυψη στα τμήματα, δεν έχουμε μόνο τη συμμετοχή τους στις δράσεις της Χρυσής Αυγής, δεν έχουμε μόνο τις από παλιά πληροφορίες ότι η αστυνομία στήριζε και τροφοδοτούσε τα μέλη της Χρυσής Αυγής, εξόπλιζε τα μέλη της Χρυσής Αυγής με ασυρμάτους, με γκλόμπε και με άλλα στοιχεία. Δεν έχουμε μόνο την αστυνομία, έχουμε το δικαστικό, έχουμε τον δικαστικό διοκτικό μηχανισμό, το άλλο σκέλος του διοκτικού. Να πω ότι έχουμε και το τρίτο σκέλος, το σοφρονιστικό. Μου έλεγαν προχθές στις φυλακές ότι την προηγούμενη εβδομάδα ότι 4 σοφρονιστικοί από τις φυλακές Κορυδαλλού αποσπάστηκαν για να αποτελέσουν, για να δουλέψουν στους βουλευτές Χρυσής Αυγής, συνοδοί ή γραφεία Χρυσής Αυγής στη Βουλή, βουλευτών της Χρυσής Αυγής στη Βουλή. Έχουμε λοιπόν ολόκληρο το δικαστικό σώμα να καλύπτει, να συντάσσεται, να καλύπτει και να στηρίζει τις δράσεις Χρυσής Αυγής. Είναι χαρακτηριστική απροθυμία των εισαγγελέων να προχωρήσουν σε οποιαδήποτε δίωξη ενάντια σε άτομα τα οποία συλλαμβάνονται, τα οποία τυχόν, κατά λάθος μόνο, συλλαμβάνονται για δράσεις, για επιθέσεις ενάντια σε μετανάστες. Είναι γνωστός ο εκβιασμός που ασκείται στον ίδιο τον μετανάστη για ρατσιστικές δράσεις. Είναι γνωστός ο εκβιασμός που ασκείται στον ίδιο τον μετανάστη. Εγώ τον βίωσα τραγικά στο τμήμα εκείνη την ημέρα στον Άγιο Παντελεήμονα που είχα και την επίθεση των κατοίκων εναντίον μου, όπου η τυχόν η πρόθεση του μετανάστη να καταθέσει μήνυση σήμαινε αυτόματα ότι ετίθετο υποκράτηση και αντιμετώπιζε αυτό που είχαμε ζήσει σε πολλά προηγούμενα περιστατικά στον Άγιο Παντελεήμονα. Ο μετανάστης λοιπόν που έκανε μήνυση επιτόπου ετίθετο υποκράτηση. Δεν υπήρχε κάποιο περιθώριο να δούμε αν ο μηνυόμενος θα κατέθετε τυχόν εναντίον του κάποια μήνυση, σκοφαντική δυσφήμιση, ψευδή καταμήνυση κλπ. Όχι. Με τη μήνυση κατευθείαν με το που υπόγραφε ετίθετο υποκράτηση. Αυτό το πράγμα
Το είδαμε πολλές φορές να επαναλαμβάνεται σε πολλά μέρη. Και εάν τυχόν, πηγαίνοντας, εάν τυχόν και ασκήθη, εάν τυχόν και κατά λάθος ληφθούν, και αν τυχόν κατά λάθος και κατατεθεί αυτή η μήνυση και τολμήσει ο μετανάστης να καταθέσει τη μήνυση, και αν τυχόν και φτάσουν μπροστά στον εισαγγελέα, ο εισαγγελέας θα άρει την κράτηση επιτόπου του μηνυόμενου, του δράστη, του επαυτοφόρου συλλαμβανόμενου δράστη. Θα κρατήσει όμως τον μετανάστη, γιατί δεν έχει χαρτιά, γιατί είναι ύποπτος γι' αυτό, για τ' άλλο, γιατί του βρήκε μια παλιά απόφαση, γιατί υπάρχει μια διοικητική κάτι απέναντί του, σε βάρος του προηγούμενα, και θα τον τρέψει κακήν κακό σε φυγή. Και όταν τυχόν φτάσουμε στα δικαστήρια και πάλι θα δούμε να είναι οι θύτες αυτοί που φεύγουν από το δικαστήριο ελεύθερη και να, τα θύματα, να είναι τα θύματα αυτοί που την πληρώνουν στη Βέρεια, στην Κομοτηνή, στον Νέο Κόσμο. Είχαμε δίκες με δράστες της Χρυσής Αυγής που απαλλάχθηκαν και καταδικάστηκαν μηνυτές. Είχαμε στο Πέραμα που είχαμε μια δολοφονική απόπειρα ενάντια σε μετανάστες, το γνωστή υπόθεση με τους Χθιοπόλες, όπου τα μέλη της Χρυσής Αυγής που συνελήφθησαν κατά λάθος αμέσως μετά, επιτέθηκαν με παλίκια σε έναν άνθρωπο που θυμόταν και τον λιώσανε. Είχαμε ασφυκτική πίεση από τον ανακριτή και τον εισαγγελέα στον μετανάστη να μην αναγνωρίσει πρόσωπα, να μην καταγγείλει, να μην χρησιμοποιήσει τον όρο «θέλα να μας σκοτώσουν». Τον εξανάγκασαν να τον αφαιρέσει. Πού το ξέρεις εσύ, πώς τολμάς και το λες. Θα σου κάνουν μήνυση. Στην Κόρινθο, ο φίλος εκείνος που διατηρούσε ένα blog που δημοσίευσε τη γνωστή επιστολή, που την ξέρουμε όλοι, τις γνωστές μάλλον αναφορές ενός ομογενούς, ενός πόντιου, που διηγόταν το πώς τους πληρώνει η Χρυσή Αυγή για να επανδρώσουν τα τάγματα εφόδου τις νύχτες, πληροφορία που την έχω και εγώ σε διάφορες φάσεις από διάφορους. Ο άνθρωπος αυτός που δημοσίευσε, που ανάρτησε στον blog του αυτή την επιστολή, αν δεν θυμάμαι διακριβώς, ήταν αυτός συνελήφθηκε, κρατήθηκε και παραπέμφθηκε από τον εισαγγελέα. Στη δίκη των ΝΟΙΚ, τη γνωστή αυτή με τους, που θα κάνουν τους Αλβανούς σαπούνι και το δέρμα τους κλπ. Υπήρξε απαλλαγή των πάντων εκτός από έναν που έφαγε δύο μήνες. Οι ευέλπιδες που τραγούδαγαν τον ύμνο της Χούντας απαλλάχθηκαν και πάει λέγοντας. Η απαρίθμηση μπορεί να πάει πάρα πολύ μακριά. Τι κάνουμε λοιπόν για να περάσουμε στο παραπέρα? Τι κάνουμε, γιατί το σκηνικό είναι εφιαλτικό και χρειαζόμαστε άλλο λόγο, άλλα επιχειρήματα, άλλο οπλοστάσιο που και εγώ δεν ξέρω, μαζί πρέπει να ψάξουμε να το βρούμε. Να πω καταρχήν, συνδασσόμενοι με κάποιους άλλους από το τραπέζι, που κατά καιρούς έχουν γράψει για αυτά, ότι πραγματικά χρειάζεται ένα πλατιές συμμαχίες για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτόν τον εχθρό που δηλώνει κηρύσει τον πόλεμο εναντίον μας, που έχει κηρύξει τον πόλεμο εναντίον μας. Και χρειάζεται παραπέρα χαρτογράφηση του χώρου και ανθρωπογεωγραφία, χαρτογράφηση του εχθρού, του αντίπαλου, που δεν την έχουμε, που δεν την έχουμε κάνει, που δεν την κάναμε όταν έπρεπε να την κάνουμε και πρέπει τώρα, επίγει, να την κάνουμε. Και χρειάζεται να ξανακατακτήσουμε το δρόμο, γιατί το ένα επίπεδο στο οποίο δίνεται η μάχη είναι ο δρόμος. Να κατακτήσουμε τη μάχη στους δρόμους, να δώσουμε τη μάχη στους δρόμους. Εγώ θεωρώ ότι ήταν μια εξαιρετική ενέργεια αυτή που οργανώθηκε από τον αδιεξουσιαστικό χώρο της αντιφασιστικής περιπολίας πριν από 15 μέρες, που είχε όμως μια άσχημη κατάληξη και που βέβαια αν μια κάθε μας ενέργεια καταλήγει με 15 κρατούμενους δεν έχει νόημα. Άλλο τρόπο θέλει, άλλο τύπο δουλειά. Πρέπει να ξανακατακτήσουμε τη γειτονιά και εκεί είναι ακόμα πιο δύσκολο να οργανώσουμε άλλο οπλοστάσιο και άλλα μέσα για να πλησιάσουμε στις γειτονιές. Γιατί η μάχη της γειτονιάς, μάχη της αλληλεγγύης, μάχη του διάλογου, θέλει άλλη λογική που δεν την έχουμε. Θέλει μια λογική που προϋποθέτει ότι θα αποδεχθούμε ότι αυτός που μένει στο Ισόγειο, ο Μεροκαματιάρης, και ο οποίος ψηφίζει, είναι συντηρητική δεξιά και στραβοκοιτάζει, αληθωρίζει προς την άκρο δεξιά και ψηλοδηλώνει
Χρυσή Αυγή δεν είναι πληρωμένος δολοφόνος που βγαίνει τη νύχτα με τα τάγματα εφόδου και πρέπει να μιλήσουμε μαζί του, πρέπει να συζητήσουμε μαζί του, πρέπει να βρούμε τον τρόπο να συζητήσουμε μαζί του, πρέπει να σταθούμε δίπλα στους μετανάστες και να στήσουμε μια σπίδα αλληλεγγύης. Εμείς καλέσαμε τους ανθρώπους στο δίκτυο κοινωνικής υποστήριξης προσφυγών και μεταναστών, στο στέκι, τους ανθρώπους που είχαμε μέσα στο στέκι, μαθητές μας, τους καλέσαμε να στήσουν και αυτοί να οργανώσουν αυτή την ασπίδα αλληλεγγύης. Ασπίδα αλληλεγγύης σημαίνει ένα δίκτυο τηλεφώνων που θα μπορούμε εμείς όλοι όσοι μπορούμε, όσοι είμαστε διαθέσιμοι, όσοι θα στελεχώσουμε αυτές τις λίστες του αντιφασιστικού αγώνα, να μπορούμε να έρθουμε κοντά σας όταν έχετε πρόβλημα. Ασπίδα αλληλεγγύη σημαίνει ότι λέω και στο γείτονα, στον από κάτω, στον περιπτερά απέναντι, στο μαγαζί, λέω ότι είμαι εγώ, ότι μένω εδώ. Ότι είμαι από εκεί και έλα να μιλήσουμε. Και ξέρω ότι μένω εκεί, γιατί φοβάμαι. Γιατί θέλω να είμαστε μαζί. Έχει νόημα αυτή την ασπίδα αλληλεγγύης να μην την δικτύζουμε μόνο εμείς, να δικτύζετε κι εσείς. Και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντική αυτή η ασπίδα αλληλεγγύης στη γειτονιά. Πιο σημαντική, πρέπει να τελειώνω, από ότι αυτή που θα φτιάξουμε εμείς με τις αντιφασιστικές μας περιπολίες τέτοιου τύπου. Και θέλει ακόμα, νομίζω, να βραχυκυκλώσουμε αυτή τη δικτύωση που έχει μέσα στο κράτος αυτός ο εχθρός. Μέχρι σήμερα ο χώρος ο δικός μας απέσχε από το να χρησιμοποιήσει τα όπλα του θεσμικού οπλοστασίου να μπει σε μια αντιπαράθεση με τα όπλα του νομικού οπλοστασίου με τη Χρυσή Αυγή. Απαξιώσαμε να προσπαθήσουμε να την θέσουμε εκτός νόμου ως κόμμα, όταν άρχισε να γίνεται κόμμα. Απαξιώσαμε να μηνύσουμε τον ρατσιστικό λόγο που έβγαινε άγριος μέσα από τα κείμενά τους. Απαξιώσαμε να ασκήσουμε μηνύσεις τότε που μπορούσαμε. Σήμερα πια είναι βουλευτές και έχουν ασυλία. Σήμερα νομίζω ότι υπάρχει ανάγκη να χρησιμοποιήσουμε όλα τα μέσα του νομικού οπλοστασίου, του θεσμικού οπλοστασίου, για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τον εχθρό. Και χρειάζεται αυτό, να βρούμε κάθε τρόπο και μέσα από τις διεθνείς προσβάσεις που έχουμε και από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, για να βραχυκυκλώσουμε αυτή τη σχέση τους. Και τέλος, να πω, να τους κάνουμε να ντραπούν. Να τους κάνουμε να ντραπούν. Γιατί η κοινωνία πραγματικά αυτή που μάτωσε στην Κοκκινιά, που τραγούδησε τη φτώχεια, το ξαναλέω, τη φτώχεια, τον πόνο, την ξενιτιά, τον αγώνα τον αντιφασιστικό. Αυτή η κοινωνία δεν μπορεί να δέχεται στους κόρπους της ένα τέτοιο φασιστικό, ναζιστικό μόρφωμα, δεν μπορεί να δέχεται να είναι η πιο ακροδεξιά σήμερα σε επίπεδο πολιτικής έκφρασης και μηνύας στην Ευρώπη. Ευχαριστώ πολύ το Ασάντε και τους ηλιόσπορους για την πρόσκληση. Αντιλαμβάνομαι ότι απευθύνομαι σε ανθρώπους που γνωρίζουν και μάλιστα από πρώτο χέρι τι ακριβώς είναι η Χρυσή Αυγή. Αυτό το γεγονός κάνει τη συζήτηση ευκολότερη. Εφόσον το πρώτο πρόβλημα που ανακύπτει συνήθως σε εκδηλώσεις τέτοιου είδους είναι η πλήρης άγνοια ή μάλλον η παραγνώριση του πραγματικού χαρακτήρα αυτής της οργάνωσης. Και έτσι ζούμε τη διαρκή απορία του πολιτικού συστήματος και των μέσων ενημέρωσης, με κάθε νέα εκδήλωση, κάθε νέα κλιμάκωση αυτού του πραγματικού χαρακτήρα. Θυμίσω συνοπτικά, έκπληξη το φθινόπωρο του 2010, όταν χαιρέτησε φασιστικά ο Μιχαλογιάκος στο Δημοτικό Συμβούλιο. Έκπληξη όταν την επαύριο των εκλογών του Μαΐου, η οργάνωση ανέθεσε στον Κιάδα να υποδεχθεί τους δημοσιογράφους με το ιστορικό εγκέρθητο. Έκπληξη μετά από λίγες μέρες με την τηλεοπτική επίδειξη βίας από τον Κασιδιάρη εις βάρος των δύο
βουλευτήνων. Έκπληξη μετά τις εκλογές του Ιουνίου με τις οργανωμένες επιχειρήσεις κατά των μικροπολιτών, στις οποίες επιδεικτικά ηγούνταν βουλευτές του Λαϊκού Συνδέσμου. Έκπληξη από τη βεβαιότητα, λεκτική και σωματική, που ασκούν με κάθε ευκαιρία τα στελέχη της οργάνωσης. Εμείς βέβαια γνωρίζουμε για ποιο λόγο συμβαίνουν όλα αυτά. Η Χρυσή Αυγή δεν είναι απλά ένα ακροδεξιό ή ακόμα και νεοφασιστικό μόρφωμα. Πρόκειται για μια οργάνωση δομημένη αυστηρά, με τα στοιχεία που αντλεί εδώ και 30 χρόνια, 30 τόσα χρόνια, από τη μελέτη της δράσης και της κοσμοθεωρίας του γερμανικού ναζισμού, υιοθετώντας με ευλάβεια αυτό που εύστοχα έχει χαρακτηριστεί πολιτική θρησκεία. Ως πιστοί αυτής της πολιτικής θρησκείας, οι άνθρωποι που αποτελούν το στενό οικιετικό της πυρήνα, ο οποίος παραμένει σχεδόν αναλύωτος εδώ και 30 χρόνια, καθοδηγούν τα τάγματα εφόδου στην άσκηση ομής παραδειγματικής βίας στο πεζοδρόμιο, με στόχο όσους η οργάνωση κατά καιρούς θεωρεί υπανθρώπους, τους αριστερούς, τους αντιεξουσιαστές, τους ειρηνόφιλους και βέβαια τα τελευταία χρόνια κυρίως τους μετανάστες. Αυτός είναι ο λόγος που αντίθετα από τις προβλέψεις όλων, ακόμα και τη συνήθως προσεκτική Γενική Γραμματέα του ΛΚΕ, η Χρυσή Αυγή δεν μεταμορφώθηκε μετά την είσοδο του στη Βουλή σε ένα ήπιο κοινοβουλευτικό ακροδεξιό μόρφωμα, κατά το πρότυπο του ΛΑΟΣ ή άλλων ευρωπαϊκών οργανώσεων που απέβαλαν τα ακραία ριζοσπαστικά στοιχεία του χαρακτήρα τους ως τίμημα για την αναρρίχηση στην εξουσία. Αντίθετα, η Χρυσή Αυγή ανεβάζει συνεχώς τον πύχη της άσκησης βίας υπό το φως των τηλεοπτικών προβολέων, αδιαφορώντας ή μάλλον προκαλώντας σκόπιμα τη δημοκρατική τάξη. Ο πρώτος λόγος που συμβαίνει αυτό είναι ότι η βία για τη Χρυσή Αυγή αποτελεί συστατικό στοιχείο της ύπαρξής της. Η βία είναι το πολιτικό της μήνυμα. Δεν είναι μέσο όπως συμβαίνει για άλλες μορφές πολιτικής βίας. Για την ακρίβεια, το μέσο βία είναι το μήνυμα. Αυτό είναι το μεγάλο της πλεονέκτημα σε μια εποχή βαθιάς κρίσης σαν τη σημερινή. Η βία ως απάντηση ή συμπλήρωμα στην πραγματική και συμβολική βία που υφίσταται καθημερινά ο πολίτης στη σημερινή συγκυρία, όχι μόνο δεν στοιχίζει σε δημοφιλία στην οργάνωση, αλλά αποτέλεσε το βάθρο για τη δημοσκοπική αρχικά και εν συνεχεία εκλογική εκτείναξη των ποσοστών της. Ο δεύτερος λόγος που η Χρυσή Αυγή καταφεύγει σε τόσο επιδεικτική άσκηση βίας είναι ότι συστατικό στοιχείο της πολιτικής θρησκείας της, δηλαδή του ναζισμού, είναι η περιφρόνηση του δημοκρατικά δομημένου κράτους, η άρνηση κάθε είδους δημοκρατίας και η προβολή ενός άλλου μοντέλου κοινωνικής οργάνωσης, το οποίο εδράζεται στην εθνοφιλετική ενότητα των καθαρόαιμων Ελλήνων. Προϋπόθεση για τη ναζιστική προπαγάνδα, αντίθετα από ό,τι ίσχυε για το φασισμό, αποτελεί η γελιοποίηση της κρατικής ισχύως, κάτι που δεν είναι βέβαια και πολύ δύσκολο στις μέρες μας. Με την προκλητική βία δηλαδή, η οργάνωση επιδιώκει να υποδείξει την αδυναμία του δημοκρατικού πολιτεύματος και να προβάλλει τη δική της εναλλακτική λύση, το εθνοκρατικό φυλετικό σύστημα. Αν ήθελα να γίνω κάπως προκλητικός, για τη Χρυσή Αυγή ισχύει η θέση που διατύπωσε γενικά για τον φασισμό ο Τζορτζ Μος, ότι δηλαδή υπήρξε ο φασισμός η μόνη πραγματική επανάσταση του 20ου αιώνα. Χωρίς να θέλω να επεκταθώ, λέω ότι και η Χρυσή Αυγή είναι η μόνη επαναστατική οργάνωση στις σημερινές συνθήκες. Και αυτό που επιβραβεύεται από τους σημερινούς της οπαδούς είναι ακριβώς η ανυποχώρητη στάση που επιδεικνύει μέσα και έξω από τη Βουλή, ασκώντας λεκτική και σωματική σε κάθε βία, σε κάθε ευκαιρία. Γνωρίζω τον αντίλογο. Πώς είναι δυνατόν να αποκαλούμε επαναστατική μια οργάνωση σαν τη Χρυσή Αυγή, που όχι μόνο δεν είναι αντισυστημική, αλλά διατηρεί στενούς δεσμούς με τους μηχανισμούς του κράτους, με την πιο στενή έννοια του όρου, δηλαδή τους μηχανισμούς καταστολής. Πώς είναι δυνατόν, λέει το ίδιο επιχείρημα, να ξεχνάμε ότι μεγάλο μέρος των αστυνομικών, μας τα είπε η Γιάννα. Η παρατήρηση αυτή είναι μόνο κατά το ίμιση σωστή. Η Χρυσή Αυγή υπήρξε πράγματι το βολικό δεκανίκι του κράτους επί τρεις δεκαετίες, αντικαθιστώντας επάξια από τα μέσα της δεκαετίας του 90 τους περιβόητους αγανακτισμένους πολίτες στην καταστολή των διαδηλώσεων. Αλλά εδώ και ένα χρόνο οι ρόλοι έχουν αντιστραφεί. Οι Χρυσαυγίδες δεν είναι πλέον οι πρόθυμοι κολαούζοι των ΜΑΤ, εκείνοι που έβγαζαν το φίδι από την τρύπα στα δύσκολα κάτω από συνθήκες που περιγράφει
περιγράφει στο βιβλίο του ο πρώην Χρυσαυγίτης Κουζουμβρής. Τώρα πια διεκδικούν να δίνουν αυτή τον τόνο στις αστυνομικές επιχειρήσεις. Από την Πάτρα μέχρι τις εκλογές, μέχρι το χιτήριο την περασμένη εβδομάδα. Και βέβαια, το μόνο που κάνουν οι επιχειρήσεις τύπου Ξένιος Ζεύς είναι να επιβεβαιώνουν την πλήρη υποταγή της επίσημης αστυνομίας στα κελεύσματα της ναζιστικής οργάνωσης, ακόμα και στο συμβολικό σημείο της επωνύτης της ονομασίας. Από τις παρατηρήσεις αυτές συνάγονται και οι τρόποι που θα έπρεπε να αντιμετωπιστεί η δράση της Χρυσής Αυγής. Και πρώτα-πρώτα πρέπει να αντιληφθούμε ότι το πεδίο της βίας, του στρατιωτικού τύπου αντιπαράθεση, είναι η πιο ακατάλληλη. Μια αναμέτρηση βίας, όποιο και αν είναι το αποτέλεσμά της, αποβαίνει σε όφελος της ναζιστικής προπαγάνδας. Αυτό το γνωρίζουν καλά οι Χρυσαυγίτες, το έχουν μελετήσει στα γερμανικά τους πρότυπα και όταν ασκούν δημόσια βία, ενώ μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες, όλη τη βραδινή, επιλέγουν προσεκτικά κάποιους στόχους που θεωρούν ότι έχουν ήδη συγκεντρώσει πάνω τους την απέχθεια σοβαρής μερίδας πληθυσμού. Τηλεπρόβλητους πολιτικούς, πανεπιστημιακούς με απόψεις μη εθνοπρεπείς, μετανάστες μικροπολιτές κλπ. Λέγοντας ότι η αντιπαράθεση στο πεδίο της βίας ευνοεί τη Χρυσή Αυγή, δεν εννοώ βέβαια ότι οι πολίτες, εμείς όλοι, πρέπει να μένουμε ανυπεράσπιστοι στις εκθέσεις των ναζιστών. Θεωρώ αντίθετα ότι είναι αυτονόητη κάθε μορφής προστασία των υποψήφιων στόχων και κυρίως των μεταναστών, η περιφρούρηση των αντιφασιστικών συγκεντρώσεων, η προσπάθεια να εκδιωχθούν οι φασίστες από τα σημεία των πόλεων που έχουν καταλάβει. Δεν ξεχνώ ότι οι μελετητές του φαινομένου της σύγχρονης παραβατικής ακροδεξιάς στην Ευρώπη έχουν επισημάνει το σημαντικό ρόλο που έχουν παίξει οι αντιφασιστικές συγκεντρώσεις και η ασφυκτική περικύκλωση της φασιστικής δράσης στην κοινωνική απομόνωση και την πολιτική περιθωριοποίηση αυτών των οργανώσεων. Όμως αυτά ισχύουν σε συνθήκες ομαλής λειτουργίας του δημοκρατικού πολιτεύματος ευρωπαϊκού τύπου. Σήμερα μιλάμε για έκτακτες συνθήκες. Για ένα πολιτικό σύστημα σε βαθιά κρίση, για ένα κρατικό μηχανισμό σε αποσύνθεση και για έναν διοκτικό μηχανισμό διαβρωμένο από την ίδια την οργάνωση που ο μηχανισμός αυτός καλείται, υποτίθεται, να την περιορίσει στον δρόμο της νομιμότητας. Η θεωρία των δύο άκρων που έχει επιστρατευτεί εσχάτως για να χρησιμεύσει ως παππούλας κατά της ανερχόμενης αριστεράς του ΣΥΡΙΖΑ, λειτουργεί βέβαια καταρχήν υπέρ της χρυσαυγητικής βίας, εφόσον την εξισώνει με κάποιο ανύπαρκτο κέντρο αριστερής βίας. Είναι δηλαδή ένα εγκληματικό σκοροχάρτη, αλλά κυρίως αποτελεί μια ένοχη παραδοχή των κρατούντων ότι μένουν αδρανείς απέναντι σε αυτή τη βία. Επικαλούμενοι δηλαδή την ύπαρξη και άλλου άκρου, υποδηλώνουν την πρόθεσή τους να μην κάνουν τίποτα. Εδώ συναντάμε έναν ακόμα λόγο που οποιαδήποτε στρατιωτικού τύπου αντιπαράθεση είναι απολύτως αντιπαραγωγική. Γιατί δεν υπάρχει καλύτερη απόδειξη της θεωρίας των δύο άκρων από την τηλεοπτική εικόνα της σύγκρουσης φασιστών με αντιφασίστες. Κατά τη γνώμη μου, δεν υπάρχει παρά μόνο ένας τρόπος να αντιμετωπιστεί η ρατσιστική καθημερινή βία των οργανωμένων ναζιστών. Να συγκροτηθεί το ευρύτερο δυνατό κοινωνικό μέτωπο γύρω από μια καμπάνια για την απαγόρευση της δράσης της Χρυσής Αυγής. Ποιοι θα μετέχουν σε αυτό το μέτωπο? Μα όσοι αποδέχονται αυτό το στόχο. Γνωρίζω τις ενστάσεις που προβάλλονται εναντίον και αυτής της πρότασης. Η πρώτη ένσταση υποστηρίζει ότι τώρα είναι πολύ αργά, εφόσον το αυγό του φιδιού έχει ήδη προπολού εποαστεί και δεν είναι δυνατόν να ξαναβάλουμε την κόμπρα πίσω στο αυγό της. Αλλά και όταν το αυγό αυτό ήταν φρέσκο, όταν δηλαδή η Χρυσή Αυγή βρισκόταν στο περιθώριο και την πολιτική αφάνεια, κάποιοι χρησιμοποιούσαν το ίδιο επιχείρημα αντιστραμμένο. Υποστήριζαν ότι δεν αξίζει τον κόπο να ασχολείται κανείς με ένα τόσο περιθωριακό φαινόμενο. Και τα δύο επιχειρήματα έχουν κάποια βάση. Πράγματι, η διεθνής εμπειρία έχει δείξει ότι όλες οι μορφές αποκλεισμού έως και απαγόρευσης που έχουν επιχειρηθεί σε άλλες χώρες για να περιορίσουν την εμβέλεια των ξενόφοβων ρατσιστικών οργανώσεων δεν έχουν αποτέλεσμα παρά μόνο αν επιχειρούνται την κατάλληλη χρονική στιγμή. Ούτε πολύ νωρίς, γιατί τότε κινδυνεύουν να στρέψουν την προσοχή της κοινής γνώμης σε ένα άγνωστο μόρφωμα και να το εξασφαλίσουν έτσι την αναγκαία πρόσβαση στην επικαιρότητα, ούτε όμως πολύ αργά, γιατί τότε κινδυνεύουν να στραφούν εναντίον κάποιας μερίδας του πληθυσμού που έχει ήδη εκδηλωθεί εκλογικά υπέρ της οργάνωσης και είναι δύσκολο να παρνηθούν την επιλογή τους. Αλλά εδώ δεν μιλάμε σε αυτό το επίπεδο. Μιλάμε σε επίπεδο αρχών, όχι με κριτήριο πολιτικού υπολογισμού,
Το σημερινό ερώτημα είναι αν θα επιτρέψουμε την νομιμοποίηση της καθημερινής βίας με τη δική μας ανοχή στη διατήρηση της Χρυσής Αυγής στην νομιμότητα. Αν θα συνενέσουμε στη χρηματοδότηση αυτών των δραστηριοτήτων με την επιδότηση του κράτους. Και αν θα ανεχθούμε όσους δημόσια υποστηρίζουν για τους δικούς τους λόγους αυτή τη δράση, δηλαδή τα μέσα ενημέρωσης και τους πολιτικούς χεροσκόπους. Υπάρχει και μια δεύτερη ένσταση. Πώς θα αποφύγουμε την παρουσία σε αυτή την καμπάνια πολιτικών προσώπων με τα οποία δεν επιθυμούμε να έχουμε καμία σχέση. Για να το πω και με ένα παράδειγμα. Πώς θα διαφοροποιηθούμε από έναν άνθρωπο σαν τον Θόδωρο Πάγκαλο, ο οποίος προχθές δήλωσε και αυτός θειασότης της απαγόρευσης της Χρυσής Αυγής. Το επιχείρημα αυτό μου θυμίζει ένα προσωπικό τραύμα. Το Νοέμβριο του 1974, στην πρώτη επέτειο από την εξέγερση του Πολυτεχνείου, οι εκπρόσωποι των πολιτικών νεολαίων, αριστεροί βέβαια όλοι, που οργάνωναν τις εκδηλώσεις, είχαν καταστρώσει ειδικό σχέδιο για την περίπτωση που αποφάσισε ο Πρωθυπουργός της Μεταπολίτευσης, Κωνσταντίνος Καραμαλής, να επισκεφτεί το χώρο. Με την έλλειψη εμπειρίας που είχαμε, δεν καταλαβαίναμε ότι ο Καραμαλής το τελευταίο που ήθελε ήταν να ταυτιστεί με την εξέγερση και τους αγωνιστές του 1973. Και βέβαια δεν πάτησε ποτέ το πόδι του στην ευρύτερη περιοχή του εορτασμού. Και μάλιστα, λίγες εβδομάδες αργότερα, η κυβέρνηση του ανακάλυψε τη θεωρία του αριστεροχουντισμού για να εξισώσει τους αγωνιστές της ριζοσπαστικής αριστεράς με τους νοσταλγούς της Χούντας. Θέλω να πω ότι κανένας από όσους φοβόμαστε ότι η παρουσία τους μπορεί να διαστρέψει το περιεχόμενο ενός αντιφασιστικού μετόπου, δεν είναι τεθειμένος να συμπαραταχθεί μαζί μας. Για τον απλούστατο λόγο ότι όποιος αποδεχτεί κάτι τέτοιο πρέπει να εγκαταλείψει τη θεωρία των δύο άκρων, που είναι η σύγχρονη εκδοχή του αριστεροχουντισμού. Σε όλη τη μακρόχρονη παρουσία της Χρυσής Αυγής, ελάχιστες φορές έχει τεθεί σε κεντρικό πολιτικό επίπεδο το ερώτημα της περιστολής της δράσης. Ήταν το Φεβρουάριο του 1995 από τον βουλευτή του ΚΚΕ Ορέστη Κολοζόφ, ο οποίος έλαβε την απάντηση του τότε Υπουργού Δημόσιας Τάξης Παπαθεμελή ότι το θέμα μελετάται, αλλά το φρόνημα είναι ελεύθερο και διώκονται μόνο παράνομες πράξεις, για τις οποίες υπεύθυνη είναι η δικαιοσύνη. Το ζήτημα επανήλθε το Φεβρουάριο του 1998 από τον Πέτρο Κουναλάκη του Συνασπισμού και απαντήθηκε με παρόμοιο τρόπο από τον Ευάγγελο Γιαννόπουλο. Τρίτη φορά τέθηκε το ζήτημα από τον στρατή Κόρακα του ΚΚΕ τον Νοέμβριο του 1998 και το απέρριψε ο Φίλιππος Πετσάλικος, επικαλούμενος κι αυτός την ελευθερία του φρονήματος. Ήταν μόλις 5 μήνες μετά την εκδήλωση αυτού του φρονήματος της Χρυσής Αυγής στην πλατεία δικαστηρίων με τη δολοφονική επίθεση κατά 3 αριστερών νέων από τη φάλακα της οργάνωσης με επικεφαλής του Περίαμου. Μόνο μια φορά αυτά τα 30 χρόνια ο πολιτικός κόσμος, οι τοπικές κοινωνίες και μεγάλη μερίδα των μέσων ενημέρωσης άσκησαν σοβαρή πίεση στη Χρυσή Αυγή. Ήταν το καλοκαίρι του 2005, όταν η είδηση ότι θα διοργανωθεί στην Ελλάδα το Πανευρωπαϊκό Φεστιβάλ Μίσους προκάλεσε παλαϊκή αντίδραση σε σημείο που η κυβέρνηση υπενήχθηκε ότι θα το απαγορεύσει. Το φεστιβάλ τελικά ακυρώθηκε, ενώ κάτω από την πίεση αυτή παραδόθηκε στις αρχές και ο Φυγόδικος Περίαμβος, ενώ η οργάνωση ανέστειλε τη δράση της. Το συμπέρασμα νομίζω ότι είναι αυτονόητο. Μόνο η παλαϊκή αντίθεση στη ναζιστική βία μπορεί να σταθεί φραγμός στα τάγματα εφόδου. Και ο στόχος αυτής της παλαϊκής κινητοποίησης δεν μπορεί να είναι άλλος από την απαγόρευση της δράσης αυτής της εγκληματικής συμμορίας. Σας ευχαριστώ.